Λέει όμως ότι πρέπει να σταθούμε και στα περιστατικά των παρενεργειών. Πάμε λοιπόν στην Πάτρα πρώτα απ' όλα. Υπάρχει μια υπόθεση που ερευνάται εξ όσων γνωρίζουμε. Θα δούμε τον Απόστολο Βουλδή και θα μας την εξηγήσει με αυτή τη στιγμή ασθενή έναν δικαστικό, ο οποίος νοσηλεύεται. Για πες μας, Απόστολε. Πρόκειται για έναν 60χρονο, ο οποίος αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε, για να πούμε την τωρινή του κατάσταση, είναι διασωληνωμένος, είναι σε σταθερή κατάσταση, όπως λένε οι γιατροί. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο άνθρωπος έκανε πριν από λίγες μέρες το εμβόλιο της AstraZeneca. Στην συνέχεια ένιωσε κάποιους πόνους στην πλάτη και στα πλευρά. Μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι έπασχε από πνευμονική εμβολή. Εισήχθη στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της εισαγωγής, πρέπει να πούμε, όλες τις προηγούμενες μέρες αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα. Ακόμη και ανακοπή προέκυψε. Ευτυχώς οι γιατροί έδωσαν πραγματική μάχη και τον επανέφεραν και παραμένει αυτή τη στιγμή διασωληνωμένος ο 60χρονος. Όπως σωστά ανέφερες, πρόκειται για δικαστικό λειτουργό. Είναι εισαγγελέας. Εισαγγελέας, μην πούμε περισσότερες λεπτομέρειες για να μην παραβιάσουμε και το απόρριτο. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις, γιατί η οικογένεια φαίνεται να έχει κάποια ερωτηματικά και να αναρωτιέται αν σχετίζονται με το εμβόλιο. Από την πλευρά των γιατρών, τι λέγεται? Το σίγουρο είναι ότι ήδη έχει καλή σχετική ενημέρωση στον ΕΟΦ, η γνωστή, το είπαμε... Η κίτρινη κάρτα, ναι. Η κίτρινη κάρτα, ακριβώς, προκειμένου να ελεγχθεί το περιστατικό. Σίγουρα έχουν προκληθεί πολλά ερωτηματικά στην οικογένεια, καθώς δεν είχε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα υγείας ο 60χρονος και τα προβλήματα προέκυψαν τις τελευταίες μέρες και λίγο μετά αφού του έκανε το εμβόλιο. Ο συσχετισμός και μόνο και οι συμπτώσεις είναι αυτές που και είναι καλό όλα αυτά να απαντώνται, να μην μένουν σκιές. Απόστολε, σε ευχαριστώ πολύ.